κάγκελα που στηρίζουν ένα ύψος 4-5 μέτρων για τα παιδιά μας. Εδώ δείτε, έχει ανοίξει στην κυριολεξία ο τείχος και στέκονται με τα καλαμάκια. Κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίες για τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουν μάθημα τα παιδιά τους, ύψωσαν σήμερα οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στην περιοχή της Χρυσοπηγής, προχωρώντας σε συμβολική κατάληψη του κτηρίου. Πάρει φωτιά το σχολείο καλύτερα, γιατί αυτό δεν είναι σχολείο. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουν να λειτουργήσει, θέλουν να το κλείσουν, ας το κλείσουν. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι γονείς, το σχολείο τους που χρονολογείται από το 1889 και εκτείνεται σε 3 επίπεδα, έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του. Η όποια συντήρησή του γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι επιφανειακή, με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά από πρίζες και τείχους, σοβάδες να πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών και η αυλή, αντί να είναι χώρος παιχνιδιού, έχει γίνει παγίδα για τους μικρούς μαθητές, με τις ατέλειωτες κατεστραμμένες σε πολλά σημεία σκάλες και τα σάπια κάγκελα της περίφραξης. Οι υγρασίες να βγαίνουν μέσα από τις μπρίζες με κίνδυνο ηλεκτροπληξίες μέσα σε αίθουσες. Οι σκάλες τρέχουν σαν χύμαροι όταν βρέχει. Το πιο λυπηρό είναι ότι δεν είναι το μοναδικό σχολείο του Δήμου μας το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση. Όπως επισημαίνουν οι γονείς, ο μεγάλος κίνδυνος όμως κρύβεται δίπλα και κάτω από τις αίθουσες διδασκαλίας. Πρόκειται για δύο λέβητες που βρίσκονται πλάι-πλάι με τις δεξαμενές πετρελαίου. Είναι μια ορολογιακή βόμβα, πιστέψτε με. Είναι μια ορολογιακή βόμβα η οποία πρέπει να δοθεί λύση. Γιατί αν εκραγεί αυτός ο λέβητας, θα θρυνήσουμε θύματα. Τα δύο ντεπόζιτα τα οποία έχουν 2 τόνους μέσα κάψιμο, βρίσκονται σε 30 πόντους από το λέβητα. Για το συγκεκριμένο θέμα, μάλιστα, υπάρχει έγγραφο της πυροσβεστικής από το 2015, με το οποίο ζητάτε η άμεση απομάκρυση της δεξαμενής πετρελαίου από το χώρο όπου λειτουργεί ο Λέβητας. Υπάρχει έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταπέλτης για αυτό το σημείο. Όπως υπογραμμίζουν οι γονείς των μικρών μαθητών, η σημερινή κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή και περιμένουν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε σωστή συντήρηση του σχολείου πριν να είναι αργά. Και θα πρέπει, εάν δεν κάνουν κάτι, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Βεβαίως. Βεβαίως. Την Πέμπτη έχουμε ραντεβού με τον κύριο Αναστασάκη και τον καλό έτσι και δημόσια να δώσει μια σοβαρή και υπεύθυνη λύση. Εάν δεν δοθεί, δεν θα περιμένουμε.